Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν εκεί κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τέλος του ανασχηματισμού. Και είχε και καλό ρεπορτάζ. Είχε καλό ρεπορτάζ, έπεσε μέσα απολύτως. Και αύριο έχουμε και το πρώτο υπουργικό με ένα ραντεβού τη Δευτέρα του Πρωθυπουργού στα Υπουργεία που φαντάζομαι, όπως μας είπε και ο Γιώργος πριν, θα ξεκινήσει από γνώριμα μέρη, δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο. Έλα Γιώργο, ο λόγος εσένα, δικαιωματικά. Τώρα εγώ την πω, φοβάμαι και την Ελένη. Πρέπει να προσπαθήσω να μετρήσω λίγο τα λόγια μου. Να είσαι προσεκτικός, Γιώργο. Μη φοβάσαι, Γιώργο. Θα τη συγκρατήσω εγώ, μη φοβάσαι. Κάνω μια εισαγωγή τέλος πάντων για να ζητήσω την ανοχή της. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο ανασχηματισμός δεν μοιάζει με κανέναν από τους τέσσερις προηγούμενους του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την κλίμακα των αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει. Υπάρχει μία ανατροπή σε αυτό το οποίο αναμέναμε σε ό,τι αφορά στα δομικά χαρακτηριστικά του ανασχηματισμού. Όμως όλοι από την εμπειρία σας μπορείτε να γνωρίζετε ότι υπάρχουν βασικά στοιχεία σε έναν ανασχηματισμό που δεν είναι άλλα από τις καραμπόλες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός της κυβέρνησης δύο κομβικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε δύο ισάριθμες πληγές με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση και αναφέρομαι φυσικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, τον Κώστα Σκρέκα, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επίσης, τον κύριο Αυγενάκη, αλλά και στον Υφυπουργό Οικονομικών επί των Φορολογικών Θεμάτων η αρμοδιότητα, τον κύριο Θεοχάρη. Είναι τρία πρόσωπα τα οποία μπορεί ίσως στην κλίμακα να μην ιεραρχούνται ψηλά, στην ιεραρχία με συγχωρείτε, αλλά από εκεί και πέρα έχουν μια πλήρη αντιστοίχηση με αυτό που έγινε ως αποτίμηση πολύ γρήγορα από την κυβέρνηση για τα αίτια της εκλογικής πτώσης, της πτώσης των εκλογικών ποσοστών. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο ανασχηματισμός, το προανέφερες Γιώργο εσύ πολύ ορθά, είχε ως στόχο να εκπέμψει το μήνυμα πρώτον ότι ελήφθη το εκλογικό μήνυμα και δευτερευόντως ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πάση δυνάμει, στρέφει το ενδιαφέρον της στην καθημερινότητα όπου είναι απαιτητά πλέον όπως αναμένεται να αναφέρει και αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελέσματα, αποτελέσματα έμπρακτα. Παρότι ουδής περιμένει θαύματα, είναι σαφές όμως ότι κάθε ημέρα θα αναμένεται ένα παροδοτέο ειδικά στο μέτωπο της ακρίβειας. Ακριβώς Γιώργο μου, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Περιμένουμε να πει αύριο ο Πρωθυπουργός ότι θα αλλάξει πολιτική σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αλλιώς το ίδιο πράγμα θα ζήσουμε. Το πολύ πολύ ο κύριος Θεοδωρικάκος, επειδή είναι περισσότερο της επικοινωνίας, να πηγαίνει σε 2-3 σούπερ μάρκετ περισσότερο. Αλλιώς οι τιμές δεν πέφτουν ως εκ θαύματος. Όχι, οι τιμές δεν πέφτουν ως εκ θαύματος. Η πολιτική ως πολιτική είναι σαφές ότι θα αποκτήσει αυστηρά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στους ελέγχους, σε ό,τι αφορά στην διεκδίκηση που αυτή τη στιγμή έχει θέσει η κυβέρνηση ως πρώτη προτεραιότητά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρέμβαση στις πολυεθνικές, δεν θα πρέπει να περιμένουμε, προφανώς αν αυτό είναι το οποίο επενδύσεις, παρεμβάσεις στους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν τα προϊόντα και τα βασικά αγαθά. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Συνολικά για όλο το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας.